πώς μου είσαστε, πώς να μου είσαστε, καλά θα μου είσαστε ή όχι και τόσο καλά, γιατί σήμερα είναι αυτή η μέρα που ξεκίνησα τα σχολεία, που ξεκίνησε η εβδομάδα από την αρχή, που τώρα μετράμε αντίστροφα βέβαια για το καλοκαίρι. Πόσο εκνευριστικό είναι αυτό όταν, ρε παιδί μου, θέλεις έτσι λίγο να έρθει από τη μια στιγμή στην άλλη. Πώς θα γίνει, θα μου πεις, να έρθει από τη μια στιγμή στην άλλη? Δεν γίνεται, εγώ θα σας πω. Δεν γίνεται. Είναι so simple αυτό που σας λέω τώρα, αλλά τι να κάνεις, εντάξει. Τουλάχιστον, παιδιά, είδαμε και το Σάββατο το Mad Walk, το οποίο ήταν πάρα πολύ ωραίο, ήταν φανταστικό. Είδατε και εσείς τα άκτα, αγαπήσατε πάρα πολύ, σας άρεσαν πάρα πολύ. Είδατε, σας το λέγαμε και τελικά αυτή και ήταν η πραγματικότητα. Καλά δεν τα λέω, Γιώργο μου? Α, μπράβο! Λοιπόν, έχουν μπει στα trendings, έχουν γίνει viral και όλα τα σχετικά. Μαζί με το Coachella, λοιπόν, παίζει και το Mad Book. Coachella, παιδιά, να πούμε, τώρα έτσι μπαμ μπαμ να κάνουμε, θα δείτε, να δείτε και διάφορα στο site μας, το mad.gr, που έχουν να κάνουν με το Coachella. Παρ' όλα αυτά, όμως, εντάξει, η Beyoncé τα έδωσε όλα, όταν λέμε όλα, εννοούμε όλα. Πέρσι είχε ακυρώσει την εμφάνισή της, διότι ήταν έγκυος και, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούσε να βρίσκεται τελικά στο φεστιβάλ αυτό. Παρ' όλα αυτά, όμως, παιδιά, τώρα η Beyoncé, νομίζω ότι αποζημίωσε με το και με το παραπάνω τους φαν της και όλους όσοι βρέθηκαν στο φεστιβάλ αυτό. Και τι δεν θα έδινα, παιδιά, για αυτό το φεστιβάλ, να ξέρετε. Έστω, μία ημέρα, έστω. Τέλος πάντων, τα έδωσε όλα, παιδιά. Έγινε η επανένωση. Οι Destiny's Child βρέθηκαν πάνω στη σκηνή και οι τρεις. Και είπανε τα αγαπημένα κομμάτια που είχαν γίνει επιτυχίες. Το Say My Name, το... δεν θυμάμαι... Αχ, και το άλλο ήταν... Τέλος πάντων, τα καταλαβαίνετε τώρα, εσείς τα ξέρετε. Ποτέ δεν θυμάμαι τους τίτλους. Παρ' όλα αυτά, όμως, ανέβηκαν πάνω στη σκηνή και την ισοπαίδωσαν, την έριξαν τη σκηνή, κατάπιαν εκείνες τη σκηνή, μαζί η Beyoncé φυσικά εννοείται, όπου άνοιξε και το φεστιβάλ με το Crazy in Love και φυσικά βγήκε και ο Jay-Z, καθώς φέτος θα περιοδεύσουν και μαζί. Παιδιά, εντάξει, δεν έχω να πω τίποτα για αυτή τη γυναίκα. Προσκυνώ, αυτό έχω να πω μόνο. Σε άλλα νέα, έχει και τη Ριάννα από την άλλη πλευρά, που τι είναι αυτό που τη φωτογραφία που ανέβασε στο Instagram? Έλα Παναγία μου, έλα Χριστέ μου. Αυτό το ο Θεός να το κάνει και τέλος πάντων. Λοιπόν, να πάμε λοιπόν στα δικά μας τα φεστιβάλ, στα δικά μας τα event. Πάμε στο MadBook, παιδιά, γιατί πλέον τα acts είναι ανεβασμένα στο YouTube, στο κανάλι μας στο YouTube, στο MadTV Greece. Οπότε, πάμε λίγο να δούμε την έναρξη, παιδιά, η οποία έχει γίνει και έχει μπει και στα trendings. Bang Bang τραγούδησαν ο Χρήστος Μάστορας και η Μέρη Συνατσάκη, παιδιά, στην έναρξη του Mad Book 2018 by Σέρκοβα, και νομίζω ότι αξίζει να τη δούμε για εσάς που δεν τα καταφέρετε το Σάββατο να μείνετε μέσα στο σπίτι και να τη δείτε. Οπότε πάμε λίγο να δούμε για να καταλάβετε τι εστί Mad Book 2018 by Σέρκοβα. Και αυτή είναι η Dua Lipa που ακούτε. Παρ' όλα αυτά, όμως, σε πολύ λίγο θα δούμε και την Ντορέτα Παπαδημητρίου. Όχι τώρα, αμέσως μετά. Γιατί τώρα θα φύγουμε για το φιλανθρωπικό αυτό το act, το φανταστικό φιλανθρωπικό act με την Γιάννα Τερζή. Στο οποίο συμμετείχαμε και εμείς και ευχαριστούμε πάρα πολύ την BSB γι' αυτό. Ήταν πάρα πολύ ωραία εμπειρία. BSB, φοράω και BSB κιόλας, αγαπημένη. Με πολύ ωραία ρούχα. Παρ' όλα αυτά, όμως, και το όνειρό μου έχει γίνει trending στο YouTube. Το έχετε αγαπήσει πάρα πολύ και εσείς, αλλά και η Ευρώπη, παιδιά. Να τα λέμε και αυτά, οπότε καλή επιτυχία Ελλάδα και καλή επιτυχία για να τερζεί. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι το φόρεμα, αυτό τα έσοδα, τα μερικά έσοδα από το φόρεμα, τέλος πάντων, θα διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό. Είναι το BSB Love to Share, είναι το charity κομμάτι, το φιλανθρωπικό κομμάτι που κάνει κάθε χρόνο η BSB με αγαπημένους καλλιτέχνες. Εμείς παρελάσαμε μαζί με την η Ελένη, η Μαρία, ήταν η Σουζάνα, η Κεγκίτσι, η fashion blogger, ήταν η Ανσούμου, ήταν η M4Mariza, ήταν, καθίστε να θυμηθώ, ήταν η Γογό, η Φαρμάκη, ήταν... Γενικώς υπήρχε κόσμος, δεν ξέρω αν ξεχνάω κανέναν, νομίζω δεν ξεχνάω καμία. Παρ' όλα αυτά όμως, αφήστε να κάνω και ένα τσεκ παρ' όλα αυτά. Λοιπόν, ποιος άλλος ήταν, όχι, αυτή. Οπότε θέλω να σας πω ότι περάσαμε εκπληκτικά και στις πρόβες, αλλά φυσικά και στο act αυτό. Και ελπίζω να το απολαύσετε και εσείς, θα πάμε να το δούμε τώρα αμέσως λοιπόν, για να τα ζείτε και όνειρό μου και στηρίζουμε φυσικά για να τερζεί στην Eurovision. Προφανώς, καλή επιτυχία Ελλάδα, καλή επιτυχία Γιάννα. Λοιπόν, παιδιά,
θέλω λίγο να έχετε το νου σας, διότι θα δείτε live κάθε Παρασκευή από εδώ και πέρα και Τρίτη στις 4 η ώρα στο Facebook, στη Facebook σελίδα του MAD TV, το πρώτο live Facebook quiz. Υποστήριξτε λοιπόν και εσείς τον αγαπημένο σας παίκτη με πάθος, κάνετε comment και κερδίστε δίπλο γεμιστά Παπαδοπούλου. Κανείς άλλος, τα παιδιά δεν είπε όχι στις απίθανες γεύσεις των πλημιστών Παπαδοπούλου. Να τα λέμε και αυτά. Εντάξει, τα αγαπάμε πολύ, ρε παιδί μου, και σίγουρα είναι η συντροφιά στην τσάντα μας, η συντροφιά στο αυτοκίνητό μας, η συντροφιά στο σπίτι μας, η συντροφιά στην ταινία μας. Για μένα η συντροφιά μπορεί να γίνει και στο γυμναστήριό μου, δεν πληγεί στα Παπαδοπούλου, να ξέρετε. Δεν έχω κανένα απολύτως θέμα με αυτό. Λοιπόν, διπλογεμιστά Παπαδοπούλου, να είστε συντονισμένοι, παιδιά. Παρασκευή 24ου, το πρώτο επεισόδιο. Οπότε να είστε συντονισμένοι με την Ελένη και τον Νόζ και την Ελένη. Πάμε τώρα για Dua Lipa και New Rules, αλλά Dua Lipa όχι, Ντορέτα Παπαδημητρίου ναι, στο New Rules από το MADVOG 2018 Παϊσέρκοβα με την Ιβόνη Μπόσνιακ. Ντορέτα Παπαδημητρίου έβαλε φωτιά στο catwalk του MADVOG 2018. Νομίζω ότι δεν θέλω να ξεχωρίσω τα acts, αλλά θεωρώ ότι ήταν ένα από τα πιο ωραία acts. Μία γυναίκα, η οποία είναι ηθοποιός, είναι παρουσιάστρια, δεν είναι τραγουδίστρια, παρόλα αυτά όμως ως ηθοποιός έχει και μια πάρα πολύ σωστή φωνή. Έχει κάνει και την τραγουδίστρια στο παρελθόν. Θυμάστε ότι έχει κάνει και την τραγουδίστρια και στο Alter Ego. Παρόλα αυτά μας απέδειξε πόσο πολύ ταλαντούχα είναι φέτος στο MADVOG 2018 Μπασίρκοβα και φαίνεται ότι εσείς το έχετε αγαπήσει πάρα πολύ, γιατί είναι top στο YouTube. Οπότε πάμε να δούμε την Ντορέτα από Δημητρή για εσάς που δεν προλάβατε να δείτε και πραγματικά απολαύστε. Λοιπόν, εδώ είμαι και εγώ, έχω επιστρέψει, έχω γυρίσει πιο δυναμική από ποτέ για την Αθήνα. Θέλω να σας πω ότι ακούμε αυτό το κομμάτι, παιδιά, αυτό το κομμάτι όμως που είναι ένα τραγούδι, το οποίο το έχουμε αγαπήσει όλοι και το ξέρουμε, το Μάτια μου, του Γιώργου Θεοφάνους. Παρόλα αυτά όμως, σε αυτή του την έκδοση το ακούμε από του Stag με τον πολύ αγαπημένο μας Μάικ. Το ανερχόμενο συγκρότημα του Stag που τους έχετε αγαπήσει και εσείς πάρα πολύ και έχουν ήδη ένα πολύ μεγάλο fan club. Οι Stag λοιπόν με τον Μάικ έχουν κάνει το εξής, παιδιά. Για την ακρίβεια, η αγαπημένη μας μάρκα Everyday που στέκεται δίπλα μας. Έχουν κάνει το εξής λοιπόν. Έχουν πάρει αυτό το κοινωνικό φαινόμενο το οποίο ονομάζεται εφηβεία και στέκονται δίπλα στα έφηβα κορίτσια και προσπαθούν να περάσουν ένα πολύ δυνατό κοινωνικό μήνυμα. Ποιο είναι αυτό? You're perfect every day, stay real anyway. Αυτό είναι το κοινωνικό μήνυμα που προσπαθούν να περάσουν και κάνουν πάρα πολύ καλά. Γιατί? Γιατί η εφηβεία, όπως και να το κάνεις, είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος για τα κορίτσια. Και τώρα με τα social media είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα, γιατί βλέπεις εικόνες καμιά φορά που δεν μπορείς να αποσαφηνίσεις αν είναι πραγματικές ή αν είναι ψεύτικες. Και λες, βλέπεις τις ζωές των άλλων και έτσι λίγο κάπως ζηλεύεις τα κόσια εισαγωγικά τις ζωές των άλλων και λες ότι γιατί να μην μπορούσα και εγώ να ήμουν έτσι, να έκανα αυτό ή να έκανα. Παιδιά, δεν χρειάζεται να αντιγράψετε κάποιον ή δεν χρειάζεται να αντιγράψετε κάποια κοπέλα ή κάποια blogger που ενδεχομένως να βλέπετε και να πιστεύετε ότι περνάει φανταστικά, ας πούμε. Είναι όλα εικόνα. Πολλές φορές δεν είναι και η πραγματικότητα κιόλας. Είναι και η εικόνα που θέλει ο καθένας να περάσει προς τα έξω. Το καλό λοιπόν και αυτό που μένει πάντα είναι η εικόνα που, όχι που περνάμε προς τα έξω, αλλά η εικόνα αυτό που είμαστε πραγματικά. Γιατί για αυτό που είμαστε πραγματικά θα μας αγαπήσουν όλοι και αυτό είναι το μόνο σίγουρο και σας το υπογράφω. Οπότε πρέπει κι εσείς να είσαστε αυθεντικές, να είσαστε real, ρε παιδί μου, πώς το λένε, γιατί αυτό στο τέλος της ημέρας θα βγει και προς τα έξω και αυτό θα αγαπήσουν και σε εσάς. Γι' αυτό στην εφηβεία σας, που είναι έτσι μια πολύ πολύ δύσκολη περίοδος, προσπαθήστε να μην επηρεάζετε καθόλου και μόνο να μπαίνετε στη διαδικασία αυτό που κάνουμε όλοι όταν περνάμε εκείνη την περίοδο, να βρούμε τον εαυτό μας δηλαδή. Αυτό κάπως λίγο το καταλαβαίνω, αλλά χωρίς επιρροές τέτοιου τύπου. Εντάξει, είναι πολύ δύσκολη περίοδος που είναι, την κάνουμε ακόμα δυσκολότερη, κορίτσια, αλλά η Everyday στέκεται στο πλάι σας και στεκόμαστε κι εμείς εδώ στο πλάι σας και το στηρίζουμε πάρα πολύ αυτό μαζί με το Stag και το Mike σε αυτό το υπέροχο τραγούδι. Λοιπόν, πριν συνεχίσω με το MADVOG, εφόσον είδαμε τώρα την Ντορέτα Παπαδημητρίου, θα φύγουμε επίσης για άλλη μια εκρηκτική αστραφτερή εμφάνιση, Βρετός Βρετάκος Ελένη Φουρέιρα, παιδιά. Μας έχουν συνηθίσει σε πάρα πολύ, έτσι, πολύ ωραίες εμφανίσεις, πολύ δυνατά ρούχα. Η Ελένη Φουρέιρα και πάλι έβαλε φωτιά στο stage του MADVOG, όχι με το fuego όμως, που σημαίνει και φλόγα, φωτιά,
φωτιά, φλόγα, τέλος πάντων, ναι. Αυτό. Α, όχι με το φουέγο, αλλά με το Gigi. Ανέβηκε λοιπόν πάνω, παιδιά, τα έδωσε όλα, άστραψε πάνω στο stage. Η Ελένη Φουρέρα μπορεί, μπορεί, μπορεί. Να της ευχηθούμε και καλή επιτυχία στην Eurovision, μαζί με την Κύπρο, που θα εκπροσωπήσει δηλαδή την Κύπρο. Το περιμένουμε όλοι πως και πως. Να είναι άλλο μεγάλο event που περιμένουμε όλοι πως και πως. Και η Ελένη μας είπε χαρακτηριστικά ότι απλά περιμένει να ανέβει πάνω στο stage και τίποτα άλλο. Και έπρεπε και μια συνεντευξή της και λέει ότι δεν με ενδιαφέρει πώς θα πάει, αν θα βγει πρώτο, αν όχι. Εγώ θέλω να βγω και να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό και δεν με νοιάζει τίποτα άλλο. Λοιπόν, go for it, Ελένη Φουρέρα, ντουσπουά από την Ελλάδα, 12 πόντους και από μένα, έτσι προσωπικά, μας ενδιαφέρει κιόλας, αλλά τέλος πάντων, σου δίνω και 12 πόντους. Αλλά πάμε να δούμε όμως τι έκανε στη σκηνή του Mad Walk με το Βρετό Βρετάκο και φυσικά το Jeez. Πριν να κλείσω αυτήν εδώ την σημερινή μου εκπομπή, θέλω να σας μιλήσω, παιδιά, για τη μεγαλύτερη σειρά αγώνων δρόμου στην Ελλάδα για πέμπτη χρονιά. Το Βίκος, παιδιά, Street Relays και το φυσικό, φυσικά, μεταλλικό νερό Βίκος, που έχουν αγκαλιάσει εδώ και 5 χρόνια τις κυταλλοδρομίες δρόμου, ετοιμάζουν και μία έκπληξη για τον αγώνα της Γλυφάδας που θα γίνει το Σάββατο στις 21 Απριλίου στις 5.30 η ώρα. Αμέσως, λοιπόν, παιδιά, μετά τη λήξη όλων των αγώνων θα πραγματοποιηθεί συναυλία από τις 48 ώρες. Συγκροτηματάρα. Οπότε, για δηλώσεις συμμετοχής, παιδιά, και για όλες τις πληροφορίες του αγώνα, μπορείτε να μπείτε στο vicos.relays.gr. Να σας πω ότι τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν από τις εγγραφές του αγώνα θα διατεθούν για την αγορά αθλητικού υλικού, το οποίο θα διανεμηθεί δωρεάν στα σχολεία της Γλυφάδας. Μια πολύ ωραία επίσης κίνηση. Οπότε, για δηλώσεις συμμετοχής, το ξαναλέω άλλη μία φορά, vicos.relays.gr. Λοιπόν, παιδιά, πάμε να φύγουμε και για το τελευταίο και κάπου εδώ να σας αποχαιρετήσω, όπως καταλαβαίνετε. Και πιο φυσικά είναι το τελευταίο, φυσικά το τελευταίο είναι το κλείσιμο του Mad Walk 2018. By Σέρκοβα, το closing act που λέμε, μέλισσες, έκαναν το δικό τους closing act και τι να σας πω τώρα, ήταν απλά φανταστικές. Οι μέλισσες, εντάξει, όλοι τις ξέρουμε, όλοι τις αγαπάμε, όλοι τις που έχουμε παρακολουθήσει στο box, αλλά ακόμα και εκεί τα έδωσαν όλα. Ήταν πολύ ωραίο, μετά ανέβηκαν και όλα τα μοντέλα πάνω στο stage, πέρασαν. Σας λέω ότι ένα από τα πιο, για μένα, μαγικά Mad Walk και events που έχουν γίνει μέχρι στιγμής. Λοιπόν, φεύγουμε. Σας χαιρετώ. Θα τα πούμε αύριο, παιδιά, στις 4 ώρα, όπως κάνουμε καθημερινά. Μέχρι αύριο να προσέχετε και να μην περάσετε υπέροχα και υπομονή για το καλοκαιράκι μας, γιατί έρχεται το καλοκαιράκι μας. Είναι κοντά μας, είναι εδώ, είναι δίπλα μας, είναι στην καρδιά μας μέσα αυτό το καλοκαίρι. Πόσο έχει μείνει, τι μήνα έχουμε, Απρίλιο. Πόσο Απρίλιο έχουμε, 16 να έχουμε, 17 Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο. 2,5 μηνάκια είναι. Και από τέλη Μάιο αρχίζουμε και τα μπανάκια κιόλας. Τι άλλο θέλετε. Πικίνι πότι θέλετε. Έχετε ακόμα χρόνο. 2 μήνες για πικίνι πότι, παιδιά. Το νου σας. Και εγώ, άλλωστε, πρέπει να κάνω ένα πικίνι πότι, γιατί δύσκολα τα πράγματα. Πόσο μάλλον όταν η κάμερα βάζει και κάποια 554 κιλά, νομίζω, ε. Καλά, δεν τα λέω, καλά τα λέω. Γι' αυτό με βλέπετε έτσι λίγο παραπάνω από ό,τι θα έπρεπε. Αστείο. Σας φιλώ, σας αγαπώ. Θα τα πούμε αύριο στις 4 ώρα. Το νου σας, ε. Go give love to your body. It's only you that can stop it.